Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στο Euro Direct Κομωτινής και η μη κυβερνητική οργάνωση System EG. Για άλλη μια φορά συνεργαζόμαστε και υλοποιούμε ένα διεθνές εκπαιδευτικό σχέδιο κατάρτισης, το οποίο ξεκίνησε χτες, είχαμε τις αφήξεις και σήμερα ξεκίνησε τις δράσεις του και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Συμμετέχουν 30 νέοι από 8 χώρες, από την Ελλάδα, από την Γερμανία, από την Ρωσία, τη Γεωργία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, την Ιορδανία και το Ισραήλ. Σκοπός του, ο τίτλος του είναι Art to Art και όπως λέει και ο τίτλος, σκοπός είναι οι συμμετέχοντες μέσα από διάφορες δραστηριότητες, καλλιτεχνικές, διαδραστικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, μεθόδους διαφορετικούς και μη τυπικής εκπαίδευσης, θα προσπαθήσουν να δούνε πώς η τέχνη γενικότερα και ο πολιτισμός, η τέχνη ειδικότερα η μουσική, το θέατρο, ο χορός και η φωτογραφία, πώς μπορούν η τέχνη λοιπόν να αποτελέσει εργαλείο ώστε για την ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων κυρίως νέων. Αυτό που επιδιώκεται επίσης είναι μέσα από αυτές τις διαδικασίες είναι να έρθουν νέοι από διαφορετικά, όπως είδατε, πολιτιστικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και μέσα από αυτές τις διαδικασίες να ενδυναμωθούν και οι οργανώσεις, οργανώσεις νέων. Οι συμμετέχοντες είναι κυρίως youth workers, leaders, youth leaders και decision makers. Και αυτό που ήθελα εγώ να σημειώσω είναι ότι αυτό που θέλουμε και εμείς ως Eurodirect και η ΜΚΟ System EG να ενδυναμωθούν οι δομές αυτές ώστε να δίνουμε την ευκαιρία σε περισσότερους νέους να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις του Erasmus Youth, γιατί να σημειώσουμε ότι και αυτή η δράση που υλοποιείται, που ξεκίνησε σήμερα, είναι δράση του Erasmus Youth.